Ένας κύριος μικρού αναστήματος με ένα καλάμι στο μάτι πλησίασε στην πόρτα ενός καπνοπολίου και στάθηκε μπρος της. Τα μαύρα βερνικωμένα παπούτσια του άστραφταν πάνω στο σκαλοπατάκι που οδηγούσε στο καπνοπολίο. Οι μύτες των παπουτσιών ήταν στραμμένες προς το μαγαζί. Δύο βήματα ακόμη και ο κύριος θα χανόταν πίσω από την πόρτα. Για κάποιο λόγο όμως καθυστερούσε. Έμοιαζε μάλιστα να το κάνει σκοπίμως, ώστε να τοποθετήσει το κεφάλι του κάτω από ένα τούβλο που έπεφτε από τη σκεπή. Ο κύριος έφτασε στο σημείο να βγάλει και το καπέλο του, αποκαλύπτοντας το φαλακρό του κρανίο. Κι έτσι το τούβλο χτύπησε τον κύριο απευθείας στο γυμνό του κεφάλι. Έσπασε το κρανιακό οστό και σφινώθηκε στο μυαλό του. Ο κύριος δεν έπεσε. Όχι, μόνο ταλαντεύτηκε από το φοβερό χτύπημα. Έβγαλε από την τσέπη του ένα μαντίλι, σκούπισε τα ματωμένα κομμάτια εγκεφάλου από το πρόσωπό του και, γυρίζοντας προς το πλήθος, που εν ρηπεί οφθαλμού είχε συγκεντρωθεί γύρω του, είπε: «Μην ανησυχείτε, κύριοι, έχω πάθει ανοσία. Βλέπετε το καλάμι που πετιέται από το μάτι μου? Ήταν κι αυτό κάποτε ένα περιστατικό. Συνήθισα πια. Τώρα δεν μου καίγεται καρφί για τίποτε». Και με τις λέξεις αυτές, ο κύριος φόρεσε το καπέλο του και κατευθύνθηκε προς ένα πλαϊνό δρόμο, αφήνοντας το σαστισμένο πλήθος να κοιτάζει όλο απορία.